Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Μάνο Μανουσέλη. Κύριε Μανουσέλη, καλησπέρα σας και τα λέμε για πρώτη φορά. Καλή επιτυχία στο έργο σας στην Κύπρο. Πώς είστε? Όλα καλά, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ασφαλώς ο στόχος ήταν η πρόκριση στο Final Four, επιτεύχθηκε. Τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα σας τώρα που πάει στους ημιτελικούς με την ΑΕΚ? Σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Από το παιχνίδι με το Παραλίμνη κρατάμε την μαχητικότητά μας και την προσπάθεια επί 40 λεπτά. Και από εκεί και πέρα, τακτικά και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό, μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα, γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο. Και αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα και να μάθουμε από τα λάθη που κάναμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος πριν από μια εβδομάδα. Γιατί αυτά μας είχαν στοιχήσει μια βαριά ήττα. Και νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αν ο αγώνας ο οποίος έγινε πρόσφατα και είχε έτσι μια μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ, θα αποτελέσει οδηγό ουσιαστικά για εσάς και τους παίχτες σας, έτσι ώστε να αποφευθούν κάποια πράγματα τα οποία έγιναν προφανώς λάθος για να οδηγηθεί αυτό το παιχνίδι σε μια τόσο μεγάλη ήττα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό το μάτς, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο, ήταν το παιχνίδι πριν από το μάτς του Κυπέλλου με το Παραλίμνη. Είναι για μας αυτή τη στιγμή μεγάλη βοήθεια και οδηγός. Προσωπικά σε μένα αλλά και στους παίχτες μου πιστεύω δεν αρέσουν δικαιολογίες. Θα είναι ένα διαφορετικό μάτς, θα είμαστε με τρεις ξένους. Σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς χάσαμε τον Ραφαήλ Ελευθερίου. Ναι. Και τώρα έχουμε πια μια εβδομάδα να μάθουμε να παίζουμε χωρίς αυτόν. Ο Ραφαήλ είναι ένας κομβικός παίκτης για μας, είναι μέλος της εθνικής ομάδας και είναι φανερό ότι η απουσία του δημιουργεί νέα δεδομένα. Όμως η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει τα παιδιά που θα κάνουν το βήμα παραπάνω, θα δουν στο πρόβλημα την ευκαιρία να παίξουν οι ίδιοι περισσότερο χρόνο, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν και τελικά ο κερδισμένος να είναι η ομάδα και να έχουμε μια καλύτερη απόδοση από αυτή που είχαμε στο παιχνίδι. Διαβάζοντας λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού σας, κύριε Μανουσέλη, διαπίστωσα δύο γεγονότα. 20 assist από τη μία, που είναι θεωρώ πολύ θετικό για τη δική σας την ομάδα, και από την άλλη μια αδυναμία, 6 μόλις επιθετικά rebound. Είναι στοιχεία που πρέπει να δουλέψετε, ενώ τα 20 να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο όσον αφορά τις assist και τα επιθετικά rebound να το βελτιώσετε πάρα πολύ. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το σημείο που θέσατε πολύ σωστά με το επιθετικό rebound και γενικά το rebound σαν πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα για μας. Όπως ξέρετε, έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή στην ομάδα. Έφυγε ο Άλεν, ο οποίος ήταν ο πρώτος rebounder του Απόλλωνα. Ήρθε ένα καινούριο παιδί, είναι μαζί μας 10 μέρες ο Χένρι. Ο Χένρι είναι όπλος στην επίθεση. Πρέπει να μπει λίγο πιο πολύ στο πετσί του ρόλο του, στο αμυντικό κομμάτι και ειδικά στον τομέα του rebound, τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού. Πιστεύω ότι κάθε μάτς μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στο κυπριακό μπάσκετ και να προσαρμοζόμαστε. Τώρα στο άλλο θέμα που είπατε με τις assist, και εκεί έχουμε ένα ζήτημα, γιατί εμείς έχουμε στη θέση του οργανωτή ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, το Φίλιππο Ντίγκα, ο οποίος όμως είναι μόλις 18 ετών. Ναι. Και όπως είναι λογικό, είναι ένα παιδί που μαθαίνει τώρα το παιχνίδι και θέλουμε να σταθεροποιήσει την απόδοσή του σε ψηλό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα είναι πιο πολύ θέμα ομαδικής λειτουργίας, να κινήσουμε την μπάλα περισσότερο από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη, από μέσα έξω, να προσθέσουμε καλές συνήθειες στο παιχνίδι μας και στην τακτική μας, για να μπορούμε να έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού, να έχουμε καλύτερες συνεργασίες και να μπορούμε έτσι να ανταποκριθούμε στην πίεση του αντιπάλου χωρίς να χρειάζεται
να στεκόμαστε μόνο στην απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη. Μια τελευταία ερώτηση. Σας έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές στη Super EuroLeague. Να λέτε ότι τα παιχνίδια τελικά τα κερδίζουν οι επιθέσεις. Είναι η μόνιμη διαφωνία σας με τον κύριο Καρίδα, ο οποίος πιστεύει στην άμυνα περισσότερο. Μάλλον ανάποδα είναι. Ανάποδα είναι, ωραία. Πάμε να το πάρουμε ανάποδα. Εσείς τότε πιστεύετε στην άμυνα, ο κύριος Καρίδας στην επίθεση. Αυτή τη φιλοσοφία θα βάλετε στην ομάδα του Απόλλωνα, την καλή αμυντική λειτουργία. Κοίταξε να δεις, καταρχήν ο Δημήτρης είναι φίλος μου και πιο πολύ όλη αυτή η ιστορία γίνεται για την ίντρικα παρά για την ουσία. Ναι. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τέτοιο approach, ας πούμε, να λέμε η άμυνα είναι πιο σημαντική, η επίθεση είναι πιο σημαντική. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αλυσίδα. Η καλή άμυνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να παίξεις καλά στην επίθεση, να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες, να δημιουργήσεις περισσότερες κατοχές. Και από την άλλη μεριά, αν παίξεις καλά στην επίθεση, μπορείς να προλάβεις να γυρίσεις την άμυνα και να παίξεις άμυνα. Γιατί αν κάνεις λάθη ή αν κάνεις κακά σουτ, που συνήθως είναι χειρότερα και από λάθος, μια κακή επιλογή στην επίθεση, τότε δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις την άμυνα. Θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε το παιχνίδι με μια ισορροπία. Να δούμε το παιχνίδι βάζοντας το εμείς πάνω από το εγώ και με την λογική ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό στο οποίο είναι καλός. Δηλαδή να υπάρχουν ρόλοι που να είναι κοινά αποδεκτοί, να είναι αποδεκτοί από τους παίκτες. Και πραγματικά θα ευχόμουν να είχα περισσότερο χρόνο για να δουλέψω μαζί με τα παιδιά για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτοματισμούς και πράγματα που να γίνονται χωρίς να χρειάζεται να πάρουμε time out, χωρίς να χρειάζεται να το επιθυμίσουμε και δεύτερη και τρίτη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.